Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά ήρθαμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Μήνυμα στην κοινωνία, μήνυμα στην πολιτεία. Ότι ο ένστολος των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων με κίνδυνο τη ζωή του εδώ και πολλά χρόνια κρατάει συνεχτικό τον ιστό της κοινωνίας. Κάνει δηλαδή καλά τη δουλειά του. Και σήμερα ζητάμε ένα. Η κυβέρνηση αυτής της χώρας να κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή να θωρακίσει τον ένστολο πολίτη αυτής της χώρας, να αποκαταστήσει την αδικία, να θωρακίσει τους φορείς, τους επιχειρησιακούς, του λιμενικού, του πυροσβεστικού και της ελληνικής αστυνομίας. Και κάτι ακόμα. Οι συνάδελφοι, δραχμή δραχμή παλιά και ευρώ ευρώ, μαζέψαμε από μαχικό ταμείο για να δίνουμε στους συναδέλφους, αν προλάβουν και δεν πεθάνουν στο καθήκον, να πάρουν μια πενιχρή σύνταξη και λίγα ψυχία για εφάπαξ. Με το τελευταίο ασφαλιστικό νόμο η κυβέρνηση έβαλε τα φόπλακα και αυτό το μικρό υστέρημα θέλει να το στερήσει. Θα τους αφήσουμε? Όχι, δεν θα τους αφήσουμε. Εμείς πρώτοι παραιτηθήκαμε από το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ και καλούμε και τους υπόλοιπες ομοσπονδίες να κάνουν το ίδιο. Να πάρουν πίσω τον νόμο και να αφήσουν μόνοι μας να διαχειριστούμε τα λιγοστά που μείνανε από τη ληστρία του PSI, του κουρέματος. Αυτό μόνο με αγώνα μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό οι επόμενες μέρες, οι επόμενους μήνες, μέχρι να πάρουμε τελική απόφαση, δεν χρειάζεται να συλλογούμαστε, αλλά να διαμαρτυρόμαστε και να κινητοποιηθούμε έντονα να ανατρέψουμε την καταστροφή και τη ληστεία στο ταμείο μας. Αυτό και μόνο. Καλό αγώνα!